Καταρχήν, για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ, οι κατηγορίες των δικαιούχων τελικά διπλασιάστηκαν. Λέγαμε δύο κατηγορίες δικαιούχων. Δείτε όμως τι έγινε, η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Απαλλαγή για ένα χρόνο για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ, αυτούς που το χάσαν μετά το 2016. Απαλλαγή σημαίνει 100% μείωση στη συμμετοχή που είχαν. Καθόλου συμμετοχή. Όμως, και δείτε τη δεύτερη κατηγορία. Mm-hmm. Για όσους το πέραν μέχρι τέλος του 19 και τώρα τους κόπηκε. Για εκείνους αρχικά το νομοσχέδιο έλεγε ότι θα πληρώνανε μια συμμετοχή. Έτσι λέγαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα 10%. Δεν ισχύει τελικά. Ακριβώς. Γιατί όταν καταθέθηκε η τροπολογία στη Βουλή, ναι, από το Υπουργείο Υγείας, και παρότι είχαμε τον Υπουργό Υγείας, έτσι το έφερνε στη Βουλή αρχικά. Είχε αφαιθεί να πληρώνουν, ναι, με 10%. Τελικώς αφού κατατέθηκε, μηδενικά και τους ενημερώνουμε δύο. Λοιπόν ότι γράφει η διάταξη μηδέν συμμετοχή. Καταργείται πλήρως η συμμετοχή. Για ένα χρόνο βεβαίως. Μόνο για δούμε. Ένα χρόνο για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων. Επίδομα γέρος. Τώρα άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Για όσους γέννησαν μετά την 1η-1η. Και μέσα στο 2020, ναι, ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις μέσα στο μήνα. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται στο τέλος του μήνα από τη στιγμή που κάνουν αίτηση, mm-hmm, είναι τα 1.000 ευρώ. Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται στους γονείς μετά από 6 μήνες. Μάλιστα. Και όλη η διαδικασία θα γίνεται στο μαιευτήριο, η αίτηση. Mm-hmm. Για το επίδομα θέρμανσης λοιπόν που μιλήσαμε, από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου είναι το διάστημα στο οποίο θα εξεταστούν οι αιτήσεις και αν αγοράστηκαν. Διασταύρωση. Μια διασταύρωση. Δηλαδή πήρα, ας πούμε, τα 100 ευρώ, έβαλα 100 ευρώ πετρέλαιο. Το τσεκάρουν. Τα κρατάω. Αν μετά δεν έβαλα, πρέπει να επιστρέψω. Καλείστε να επιστρέψετε. Δηλαδή θα σας βρουν, θα σας τα πάρουν. Έτσι. Εάν για ποιο δεν έχουν γίνει αγορές. Μέχρι τις 31. Αν δεν είχαν πρώτου. Αγοράσει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Ωραία. Πληρωμή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις που κρίνονται. Δεν θέλει τόσο πολύ καιρό για να το αργότερο είναι το όριο που δίνει. Είναι το όριο που δίνει η υπουργική απόφαση. Όμως πολύ νωρίτερα και mm-hmm. πιθανότατα και μέσα στο Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι, αυτοί που τυχόν ακόμα έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους, μπορούν να το πληρωθούν. 30 Σεπτεμβρίου είναι το απότατο όριο. Mm-hmm. Φεβρουάριο-Μάρτιο πιθανότατα αρχίζουν να πληρώνονται. Όχι, γιατί λέγαμε πέρυσι ότι δόθηκε το επίδομα Ιούνιο. Μην πάμε Σεπτέμβρη τώρα, για τους εναπομείναντες. Μα θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα η πληρωμή. Τώρα μιλάμε για περιπτώσεις ενστάσεων κτλ. Εκεί που το ψάχνει. Και είναι η καταγραφή των στοιχείων, είναι και να πάει στο είναι. Σύστημα. Από τους παρτηριούχους υπήρχαν διάφορα στοιχεία που πρέπει να διασταυρωθούν. Αυτό που δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει, αν και ρωτάμε, πιέζουμε στην ουσία γι' αυτό. Είναι και για όσους αγόρασαν πετρέλαιο μετά τις ημερομηνίες αυτές, μετά το 2019, αν και αυτοί θα μπορέσουν να μπουν σε ένα δεύτερο γύρο επιδότησης αγοράς τους. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν το επιβεβαιώνουν, περιμένουν πρώτα όμως σίγουρα ανοιχτό. Να δούνε πόσοι θα εξυπηρετηθούν. Δείτε και δύο χρήσιμες ειδήσεις, δωρεάν νερό, δωρεάν ρεύμα. Ποιοι το δικαιούστε? Καταρχήν για το νερό, EIDAP, πρέπει να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της EIDAP. Βάζετε My Account κάθετος Social Invoice, κοινωνικό τιμολόγιο. Mm-hmm. Είναι, αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ και μπορούν να έχουν δωρεάν 2 κυβικά νερό τον μήνα ή αν είναι άτομα με αναπηρία, με 67% αναπηρία και πάνω, 3 κυβικά για κάθε νοικοκυριό με αναπηρία. Για πάμε στο ρεύμα. Κοίτα πως σε κοιτάζει ο Σιφάκης από εδώ. Από τη ΔΕΗ λοιπόν, η έκπτωση. Σπεύσε ταχαίως. Το κότα α λοιπόν που λέμε, η μεγάλη έκπτωση, στην ουσία είναι σχεδόν απαλλαγή για τους δικαιούχους ΚΕΑ, ενώ αυτή είναι μια κατηγορία, είναι σχεδόν αυτόματη ένταξη, επειδή είναι δικαιούχοι ΚΕΑ δηλαδή. Άλλοι που πηγαίνουν με συντοματικά κριτήρια είναι το COT Β, έχουν μικρότερη έκπτωση, 45 ευρώ, στην ουσία είναι 30% στους λογαριασμούς. Μιλάμε για χαμηλά εισοδήματα, ένας άγαμος μέχρι 9.000 ευρώ. Καλά τα λέω εγώ. Put the cot down, Κωστή. Έχει αρχίσει το κοινό και διαμαρτύρεται. Λοιπόν, και αρχαιολογική χώρη. COT Β, λοιπόν. Να πω ότι η πολίτη κρίνει μέχρι 27.000 και από εκεί και μετά. Αρχαιολογική χώρη, πρώτη Κυριακή του μήνα. Σήμερα. Δωρεάν είσοδος. Σε όλα τα μουσεία. Σε όλα τα μουσεία μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Πολύ με την οικογένειά σας. Για τους χειμωνιάτικους μήνες ισχύει αυτό. Το Μουσείο Ακρόπολης θα ήταν κακή ιδέα σήμερα. Και τώρα που θα έχει και καλή. Θα έχει ωραία λιακάδα κτλ. Γιατί όχι.